Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Ελάτε να πιούμε μαζί καφέ και να σας δώσω ένα update στο χθεσινό βίντεο και να συζητήσουμε για το ότι κάνουμε δουλειά σε αυτό το κανάλι. Κάνουμε δουλειά και έχουμε πολλούς καλοήθεις ανθρώπους οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να μάθουν και να εξελιχθούν. Χθες κάναμε ένα βίντεο το οποίο εγώ το θεωρώ σως και μάστ και απ' όλα. Νομίζω κάπως έτσι είχα γράψει και στην ανάρτηση που έκανα στην κοινότητα για να ενημερώσω ότι καθυστέρησα να βγάλω εκείνο το βίντεο λόγω το ότι χθε. Πήγαμε με την κογό να πιάσουμε διάφορα πράγματα που χρειαζόταν το παιδί και ήμασταν πολλές ώρες έξω, το είχα γυρίσει το πρωί το βίντεο μέχρι να γίνει το μοντάζ πήρε ώρα, το βίντεο βγήκε μεγάλο, κουτουλπού, κουτουλπού, κουτουλπού. Λοιπόν, το χθεσινό βίντεο είχε τίτλο «Τοξικότητα στο φλερτ», «Προσοχή από την τοξικότητα στο φλερτ», «Η ψυχοθεραπεία οχυρώνει, Παύλα βοηθάει». Και σε εκείνο το βίντεο ανέφερα, έκραξα, <χεδιά> με αγάπη πάντα, δύο κοπέλες οι οποίες ε, επικοινωνήσα μαζί μου. Η μια κοπέλα είναι η κοπέλα που η ιστορία της που μου έστειλε έγινε αφορμή για το live της προηγούμενης Παρασκευής. Θα βάλω στην περιγραφή αυτού του βίντεο το σύνδεσμο με εκείνο το live. Και η δεύτερη κοπέλα είναι μια φίλη, η οποία μου γράφει συχνά στο Messenger από το 2019. Η οποία μου έστειλε κάτι για το παιδί της, ότι έχει ζητήματα και βρίσκεται στο στο φάσμα του ναρκισισμού ίσως ή ότι έχει ε, αναρκισιστικές συμπεριφορές. Τη έστειλα ένα βίντεο με, την, με το webinar από το τρίτο επίπεδο της συμμετοχής και η ίδια μου έγραψε πίσω ε, «Δεν με βοηθάει» και έκανα τις δικές μου υποθέσεις πάνω σε εκείνο που μου έγραψε. Λοιπόν, σήμερα το πρωί, Βλέπετε ότι έβαλα το κραγιόν, έβαλα τα σκουλαρίνκια, τώρα θα ανάψω και τη λάμπα. Τι ανάψα, wow. Ε, ενώ ετοιμάζομαι για να γυρίσω το βίντεο της ημέρας, βλέπω ότι έχω μήνυμα και από τις δύο κοπέλες. Θα σας διαβάσω πρώτα το μήνυμα, νομίζω δεν είναι καλό το φως της λάμπας, ένα λεπτό, ένα λεπτό, ένα λεπτό. Αυτό θέλουμε. Αυτό. 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 Οκ. Okay. Την αγάπη μου στη φίλη που μου αυτή την κούπα, ξέρει ποια είναι. Λοιπόν, βλέπω πρώτα στο Messenger το μήνυμα της φίλης που της έχω γράψει, που της έχω πει χθε, που της <laughs> έχω πει και μάλιστα της είπα σε κάποια φάση ε, τι δεν σε βοηθάει, μήπως το μυαλό σου δεν σε βοηθάει. Παρ' όλα αυτά, η κοπέλα αυτή σήμερα μου γράφει. Κυρία Θέκλα, καλημέρα. Ελπίζω να μην σας ενοχλώ. Μόλις είδα το τελευταίο σας βίντεο που αναφέρεστε και στην περίπτωση. Σας παρακολουθώ αρκετά χρόνια και σας ζήτησα πολλές φορές τη βοήθειά σας. Ανταποκριθήκατε άμεσα και σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ γι' αυτό. Με έχετε βοηθήσει όσο δεν μπορείτε να φανταστείτε. Πηγαίνω σε δημόσια δομή και όπως γνωρίζετε, οι συνεδρίες γίνονται μια φορά το μήνα, με αποτέλεσμα η δουλειά να γίνεται με αργούς ρυθμούς, αλλά γίνεται. Εσείς έρχεστε να συμπληρώσετε αυτή την αργή διαδικασία στη ζωή μου. Η αλήθεια είναι ότι έδωσα βάση στη δική μου ανάκαμψη, ώστε να προχωρήσω στη στήριξη των παιδιών μου. Το ξέρω, κυρία Θεκλώ, ότι υπερβαίνω τα όρια και σας ενοχλώ, σαν εγώ να είμαι η προνομιούχα και νιώθω άσχημα γι' αυτό. Σας ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου για τη βοήθεια σας. Για τη συνδρομή, κυρία Θέκλα, δεν έχω άνεση με τα ηλεκτρονικά συστήματα και δεν ξέρω πώς να το κάνω. Γι' αυτό έγραψε η κοπέλα, δεν με βοηθάει αυτό. Γι' αυτό δεν έχω γίνει ακόμη συνδρομήτρια. Θα ζητήσω από το γιο μου να με βοηθήσει να το κάνω. Αν υπομονώ να δω τα βίντεο, ειδικά αυτά με τα βιβλία που αναλύεται, καθώς τα περισσότερα έτη τα διάβασα, είτε περιμένω να τα διαβάσω γιατί τα έχω αγοράσει, είτε περιμένουν να τα διαβάσω γιατί τα έχω αγοράσει, σας ευχαριστώ πολύ. Προσπάθησα να μην είναι μεγάλο το κείμενο, αλλά και να σας δώσω τις βασικές πληροφορίες καλή συνέχεια στο έργο σας. Διάβασα επίτηδες το μήνυμα που μου στείλε κοπέλα, γιατί αυτό το μήνυμα δείχνει ότι είναι καλοήθης. Και χαίρομαι που έχουμε καλοήθης ανθρώπους στο κανάλι μας, οι οποίοι συνειδητά καλλιεργούνται. Πρέπει να υπενθυμίσω ξανά ότι οτιδήποτε λέω στα βίντεο για πρόσωπα που δεν γνωρίζω προσωπικά, για ιστορίες που μου έχουν γράψει ή για συνομιλίες που είχαμε, δεν είναι definite διαγνώσεις, δεν είναι οριστικές διαγνώσεις, είναι θεραπευτικές υποθέσεις, είναι μόνο υποθέσεις. Και γι' αυτό το λόγο και βγαίνουν ανώνυμα ιστορίες και γίνεται ανώνυμη αναφορά σε οποιονδήποτε, ακριβώς επειδή δεν μπορώ να έχω μια πλήρη εικόνα μέσα από κάποια στοιχεία. Από την άλλη όμως αυτές οι υποθέσεις μπορεί να είναι χρήσιμες σε εσά γιατί δεν τις κάνω αυθαίρετα, τις κάνω βασισμένη τόσο στην εκπαίδευση μου όσο και στην εμπειρία μου την κλινική, την πείρα μου την κλινική. Λοιπόν, η άλλη φίλη η οποία ε, ε, έστειλε το τα μηνύματα που ήταν αφορμή για το live της Παρασκευής, αυτή την έκραξα περισσότερο. <laughs> και μάλιστα της έστειλα το βίντεο χθε το βράδυ και της λέω σοβαρέψου με αγάπη στο λέω. Αυτό φαντάζομαι δεν το είδε. Της έγραψα. Και μου λέει το είδα. Σήμερα. Είπε ότι μπαίνω μόνο όταν έχω θέμα. Σε παρακολουθώ τόσα χρόνια και επειδή φέτος μόνο έμπαινα αλλά δεν σχολιαζά, Είχα δει τόσα βίντεο, μου ξέφυγαν κάποια. Έχω κάνει ψυχοθεραπεία για τη συνεξάρτηση και κάνω όταν έχω χρήματα. Κάνω ό,τι μπορώ. Συγγνώμη αν σε πρόσβαλε αυτό που είπα και εννοεί α, είχε πει σε κάποια φάση είμαστε το ίδιο. Έχουμε πολλά κοινά. Συγγνώμη αν σε πρόσβαλε αυτό που είπα. Εσύ έκανες και κάνεις εντατική ψυχοθεραπεία, εγώ προσπαθώ αναλόγως με τα χρήματα μου. Έχω παραδεχτεί τη συνεξάρτηση με ως πρόβλημα. Πολλέ γυναίκε ταυτιζόμαστε μαζί σου, δεν είμαστε ίδιε. Σε ευχαριστώ για όλα και ξέρω ότι θέλει το καλό μου. Αλλιώ δεν θα έμπαινε στον κόπο να μου στείλει καν. Σ' αγαπώ να το ξέρει. Και εγώ σ' αγαπώ, κορί. Και αυτού που γνωρίζω καλύτερα, γιατί έχω μιλήσει περισσότερε φορέ από την προηγούμενη κοπέλα με αυτήν, έχω και το θάρρο να είμαι πιο αυστηρή μαζί του. Και γι' αυτό δεν σε έγραψα σοβαρέψου. Και θα τη το πω και σήμερα. Ρίξου Ρίχτου στη δουλειά. Και δουλειά δεν είναι μόνο η ψυχοθεραπεία, είναι και η ενεργητική ψυχοεκπαίδευση. Η καθημερινή, η συστηματική ψυχοεκπαίδευση. Ε, είναι προ τιμήν και των δύο φίλων ότι παρόλο που τις ξεμπρόστιασα ή τις έκραξαν τόσο εγώ στο βίντεο, σήμερα και οι δύο μου έστειλαν αυτά τα μηνύματα. Στέλνω την αγάπη μου και έχουμε βιτεάρα και απόψε! Mmm, mmm, -hmm. yeah.